Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους και να σας ευχαριστήσω. Όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ, και ήθελα να ζητήσω και ένα μεγάλο συγγνώμη από τους υπόλοιπους που δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στο μαγαζί γιατί δεν χωρούσαν. Βέβαια δεν ήθελα να μας ακούσουν. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αλμυρού, αν βρίσκεται εδώ, τους αντιδημάρχους, τον επιδιοκητή της αστυνομίας, τον πρόεδρο του Συλλόγου Βλάχων και των Καπαπαιδιωτών. Βασικά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αερινού. Το οποίο θα είναι το χορευτικό μας για σήμερα που θα ανοίξει την εκδήλωση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που το είδα την προηγούμενη εβδομάδα κάνανε στο Καλτσά, τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η κυρία Βάσο Σταμάτοπλου έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Και για όσους θα θέλανε να δουν ότι όντως κάνει καλή δουλειά, από την επόμενη Δευτέρα, 11 του μηνός, θα έρθει να μας βοηθήσει στα γραφεία του Συλλόγου του δικού μας, να κάνουμε και εμείς το δικό μας χορευτικό. Όσοι θέλετε θα μπορέσετε να έρθετε κάτω, να εγγραφείτε και να γίνει ένα χορευτικό ίδιο με το δικό τους πιστεύω, και επειδή είμαστε και καλοί μαθητές από την κυρία Βάσο, με ένα μάθημα που μας έκανε, ίσως να τους ξεπεράσουμε. Σίγουρα να τους ξεπεράσουμε, είμαστε καλύτεροι. Μαθαίνουμε γρήγορα. Για τελικά το Δέλτα Σίγμα το καινούριο, όπως βλέπετε έγιναν οι εκπληγές, είμαστε καινούριο νέο Δέλτα Σίγμα. Για σήμερα, επειδή είναι η πρωτοχρονιάτικη πίτα, ας πούμε, η κοπή, έχουμε δώρο αυτό το πυρολογάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως και αυτή στο φλουρί, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ και δεν έχουν εγγραφεί σαν μέλη στο σύλλογό μας, όποιοι εγγραφούν από σήμερα μέχρι και για ένα μήνα, θα είναι δωρεάν η εγγραφή, δεν θα πληρώσουν συνδρομή για το 2013. Και για τις μαμάδες και για τα παιδάκια που ρωτάνε συνέχεια, τελικά μετά από πολύ κόπο και με τη βοήθεια του κυρίου Γεωργίου Γκάλιου, ο οποίος είναι ο δάσκαλος κεραμικής που ξεκινάει για τα παιδάκια από την Παρασκευή που μας έρχεται, καταφέραμε και βρήκαμε ένα τροχό για την κατασκευή των κεραμικών. Οπότε όσα παιδάκια είχαν δηλώσει συμμετοχή τα Χριστούγεννα και όσα ακόμα θέλουν οι μητέρες να μάθουν να δουλεύουν τον πυλό, από την Παρασκευή το απόγευμα μπορούν να έρχονται στα γραφεία του Συλλόγου, θα λειτουργήσει η κεραμική κανονικά. Το χορευτικό πολιτιστικό σύλλογο θα ανοίξει, μπορεί να ξεκινήσει. Το χορό. Επίσης κοντά μας είναι και οι φίλοι μουσικής Αλμυρού, που τους ξεχάσαμε γιατί είναι πολύ δικοί μας άνθρωποι και μας σκέφτηκαν. Καλή διασκέδαση. Μετά το χορευτικό, η πίστα είναι δικιά σας. Σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου. Σας εύχομαι καλή χρονιά, αφού και σήμερα ακόμη το έχουμε πίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αερινού ευχαριστεί τον Σύλλογο Μικρασιατών Αλμυρού για την πρόσκλησή του, τον πρόεδρο, τον κύριο Μαυρογέννη,
την κυρία Καρδικλή, την Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο, τον Ταμεία του Συλλόγου και όλα τα μέλη του Συλλόγου. Όπως ξέρετε, το Ερινό είναι δίπλα σας, οι περισσότεροι το ξέρετε. Είναι κατά το ίμιση Μικρασιάτες τους προερχόμενοι από τη Σμύρνη. Το υπόλοιπο μισό στοιχείο είναι ντόπιο. Σήμερα θα σας χορέψουμε Μικρασιάτικους και μόνο χορούς. Θα σας τους αναφέρω τώρα όλους τους χορούς για να μην κάνουμε διακοπή. Θα χορέψουμε τις φωτιές. Είναι ένας χορός ο οποίος χορεύεται με κεριά. Θα το δείτε ίσως οι περισσότεροι το βλέπετε για πρώτη φορά. Το χόρευμα, η μία παράδοση μας λέει στη Σμύρνη, οι γυναίκες μετά το μεσημερινό και κατεβαίνανε με τα κεράκια προς τα κάτω να πάνε στην πόλη. Η άλλη παράδοση λέει ότι φαινόταν οι φωτιές της πόλης όταν καιγόνταν απέναντι από την Μυτιλίνη και γι' αυτό έγινε ο χορός αυτός. Ο επόμενος χορός είναι να ξύρει να μπει στη μάνα σου, η Γιατζηλαριανή, έχασα μαντίνι, τέσσερα μάτια, δυο καρδιές, ο Άνταρης, εγώ είμαι του ψαρά ο γιος. Θα δείτε το θα σπάσω κούπες σε παραδοσιακή μορφή και τη Γεωργίτσα Χαρσιλαμά. Μετά θα χαρούμε το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου να μας χορέψει δύο μικρασιάτικους χορούς. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση.